κύριος Αντίνος Αλμπάνης, παρακαλώ. Έρχομαι. Περάστε, περάστε. Καλησπέρα σας. Και καλή βραδιά. Όλα εντάξει? Θα δείξει. Μπορώ να μιλήσω στον Ενικό? Όχι. Α, ποιος θεραπευτής μιλάει στον Ενικό? Το χρησιμοποιώ ως μέθοδο αυτό. Αλμπάνης είσαι, τι μέθοδος είναι αυτή? Κύριε Αλμπάνη, καλώς ήρθατε στις ψυχολογίες. Καλώς σας βρήκα, κύριε Γρηγοριάννη. Πώς είστε? Αν δεν κερνάω και τη γειτονιά εσείς. Ποια είναι η τρέχουσα ψυχολογική σας κατάσταση? Φρικτή. Φρικτή γιατί? Γιατί δεν μου πετυχαίνει ο καφές μου. Ξεκινάτε πάντα τη μέρα σας με έναν καλό καφέ. Με 6 καλούς καφέδες. Υπάρχει κάτι που μπορεί να σας εκνευρίσει? Πάντα. Αχ, πολύ ωραία. Δηλαδή, μερικά από τα πάντα. Θέλω να πω, σας εκνευρίζουν και άλλα ζώα? Να, κύριε Τζαράκη, δεν... συγγνώμη. Κύριε Γρηγοριάννη. Τον εκτιμώ πολύ τον κύριο Τζαράκη. Και εγώ, συνεργάζομαι μαζί. Έχετε αδέρφια? Μία αδέρφη. Και έχει περάσει καλά μαζί σας? Δεν έχει περάσει καλά. Η αδέρφη μου πολύ, πολύ σγουρό μαλλί και πάρα πολύ μαλλί. Και έπαιρνα τα κουρδιστά αυτοκινητάκια μου, τα κούρδιζα και μετά το έπαιρνα και το βάζα μέσα στα μαλλιά της. Και άρχισε αυτό και μάζευε τα μαλλιά. Τα μάζευε. Μιλάμε για πολύ ιδιάζουσα περίπτωση παιδιού. Ποιος είναι για εσάς ο ορισμός του έρωτα? Ο κοινός στόχος, η εμπιστοσύνη, ο θαυμασμός. Προτιμάτε να είστε ελεύθερος ή σε σχέση? Σε σχέση. Γιατί? Γιατί η ζωή που δεν μοιράζεται είναι η ζωή κλεμμένη. Και τι κάνετε γι' αυτό? Προσπαθώ. Πού σας έχει οδηγήσει αυτή η προσπάθειά σας? Σε αδιέξοδο. Η μεγαλύτερη δυσκολία που μπορεί να έχετε αντιμετωπίσει σε μια σχέση? Το να νομίζεις ότι έχεις κοινό στόχο με τον άλλον και να μην έχει. Για απλά πράγματα, δηλαδή καθημερινά? Ναι, για φωνή, για απλά. Και... ξέρεις, τα απλά είναι αυτά τα οποία διαμορφώνουν τελικά το χαρακτήρα μας. Όχι τα δύσκολα κατά σύνθετα. Θα με βοηθούσε ένα παράδειγμα. Κάτι δηλαδή το οποίο δεν θα μπορούσατε να αντέξετε σε μια σχέση σας? Να αντέξω. Επόμενη ερώτηση. Ανθρώπινο είναι και αυτό. Μην ανησυχείτε. Σπάστε ελεύθερα. Οι κάμερες γράφουν έτσι κι αλλιώς. Κοντινό. Με το φλερτ, πώς θα πάτε? Α, σύστολα το κάνω. Φλερτάρετε? Πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το βλέπω έτσι λίγο πιο θετικό. Ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται. Γιατί? Γιατί μου δίνει τροφή. Πάρα πολύ ωραίο. Ξέρετε, χρησιμοποιώ το φλερτ σαν έναν τρόπο επικοινωνίας. Και δεν είναι πολύ σωστό. Γιατί? Γιατί καλλιεργώ προσδοκίες σε ανθρώπους που τελικά δεν είναι αυτές που επιθυμώ. Απιστία έχετε βιώσει? Δεν το ξέρω. Θα θέλατε να το μάθετε? Ποιος άνθρωπος θα θέλει να μάθει κάτι τέτοιο? Υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλανε να ξέρουν. Όχι. Δεν θα θέλανε να ξέρουν. Κάτι άλλο θα θέλανε. Να αποδείξουν στον εαυτό τους ότι είχαν δίκιο. Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα στη δουλειά σας? Αυτό που για μένα είναι πολύ δύσκολο και μη διαχειρίσιμο είναι το να συνεργάζομαι με ανθρώπους που παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά τον εαυτό τους. Και τη δουλειά κατά επέκταση. Έχετε συνεργαστεί με πολλούς τέτοιους? Πολλούς. Και πώς το διαχειριστήκατε? Γελάω. Έχετε αισθανθεί ποτέ ανίσχυρος σε θέματα τα οποία συμβαίνουν γύρω σας? Ναι. Και σε συνεργασίες που έχω δει κακοποιητικές συμπεριφορές και ήμουν σε μια ηλικία που δεν ένιωθα ότι μπορώ να παρέμβω. Αν σας έλεγα να διαλέξετε μια σκηνή από αυτές που έχετε παίξει και θα πρέπει αυτή τη σκηνή να τη ζήσετε, ποια θα ήταν αυτή? Να σε πάω στο Μαέστρο και αυτό, γιατί έχουμε και πρεμιέρα στις 16 Μαΐου στο Μέγκα. Μαέστρο, πρεμιέρα. Μην κάνουν ίσως κάτι. Ήταν μια σκηνή όπου η Σοφία, η Μαρίσα, η Τρενταφυλλίδου, πρέπει να μεταφερθεί από τους Παξούς στην Κέρκυρα για να κάνει έκτρωση από το παιδί που είχε συλλάβει με τον Δήμαρχο. Μια δύσκολη στιγμή για την ηρωίδα και ήταν ένα ελάχιστο δείγμα αγάπης που μπορούσα να της δείξω, που με επιτρεπόταν να της δείξω. Και ήταν ένα πολύ ειδηλιακό σκηνικό με τον ήλιο να πέφτει και να είμαστε δυο μας πάνω στο σκάφος και να πηγαίνουμε προς τα εκεί. Και νομίζω ότι αυτό το αίσθημα που είχα της ανιδιοτελούς αγάπης, γιατί ήξερα ότι αυτό δεν θα μου έδινε κάτι πίσω. Νομίζω αυτή τη στιγμή θα ήθελα. Ναι, αυτός είναι ο Σκουντούφλης. Υπήρξα ο μεταγλωτιστής του Σκουντούφλη στην Ελλάδα. Προφανώς δεν είναι η μόνη μεταγλώτηση που έχετε κάνει. Έχω κάνει αρκετές. Έχω σταματήσει πια να κάνω μεταγλωτήσεις, γιατί είναι μια διαδικασία πολύ επίπονη για τη φωνή και δυστυχώς δεν πληρώνεται όπως θα έπρεπε να πληρωθεί αυτή η εργασία. Οπότε, προκειμένου να προφυλάξω τη φωνή μου, έχω σταματήσει να κάνω μεταγλωτήσεις. Είναι επίπονη. Πάρα πολύ. Όταν μπαίνει ένας ηθοποιός στην Ελλάδα σε ένα στούντιο για να μεταγλωτήσει μια ταινία, η εικόνα
που έχει απέναντί του δεν είναι εικόνα που βλέπουν οι άνθρωποι στα σπίτια του, στο DVD, στο ίντερνετ ή στο σινεμά. Είναι μια εικόνα ασπρόμαυρη, με χιόνια, με γραμμές οι οποίες περνάνε όλη την ώρα μπροστά από την οθόνη, με ένα υδατογράφημα του διανομέα, με ένα υδατογράφημα της εταιρείας παραγωγής να αναβοσβήνουν και όλο αυτό για να μην υποκλέψεις το προϊόν. Όταν κάνεις 6 ώρες στούντιο και βλέπεις γραμμές να περνάνε μπροστά από τα μάτια σου και μέσα σε όλο αυτό να πρέπει να προσπαθείς να κοιτάζεις το στόμα του καρτούν για να συγχρονίσεις τα χείλη, μετά θα βγεις είτε με επιληψία είτε με σοβαρή ημικρανία. Και πάμε σιγά σιγά στο εγώ, στη σχέση με τον εαυτό σας. Πώς είναι αυτή η σχέση? Κυρίως με μισό, κυρίως με ικτήρο. Αλλά υπάρχουν και κάποιες φωτεινές στιγμές που λέω «Μπράβο ρε παιδάκι μου, καλά τα πήγες», που μου επιτρέπω να χαρώ. Για ποιο λόγο μπορεί να μισείτε τον εαυτό σας? Γιατί είμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ συγκεντρωτικός άνθρωπος, πάρα πολύ αυστηρός με το να μην ταλαιπωρώ τους γύρω μου, με το να μην τους στεναχωρώ. Γενικά με τη συνέπεια έχω μια νεύρωση που δεν είναι καλή, δεν το λέω σαν καλό. Είστε και ψυχαναγκαστικός, είτε στα επαγγελματικά είτε στα του σπιτιού σας? Πιο πολύ στα του σπιτιού μου. Δηλαδή... Έχω ξυπνήσει νύχτα να αλλάξω μέσα στο ψυγείο κουτάκι το οποίο δεν κοίταζε προς την πόρτα. Αναψυκτικού. Μην ανησυχείτε. Θα τα φτιάξουμε όλα. Αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, θα τα αφήσουμε έτσι όπως είναι. Πάμε να συζητήσουμε λίγο τώρα για την ηλικία σας. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει που μεγαλώνω, μ' αρέσει που οριμάζω. Μ' αρέσει σε τόσο μεγάλο βαθμό που τσακώνομαι με έναν πολύ καλό φίλο που έχει βάλει μαλλιά και μου λέει: «Δεν πας να βάλεις μαλλιά, δύο τρίχες έχεις». Και δεν θέλω να πάω να βάλω μαλλιά. Δύο τρίχες είναι, απλά τα κάνω έτσι και δεν φαίνονται. Αλλά δεν θα πάω να βάλω ποτέ μαλλιά. Ας μείνω καραφλός, δεν με νοιάζει. Δεν θα πάω να κάνω ποτέ μπότοξ. Δεν με απασχολούν καθόλου αυτά. Ίσα-ίσα που πάλευα για πάρα πολλά χρόνια να ξεμπεμπεκέψω και να μπορέσω ρεπερτοριακά να ανοιχτώ σε ρόλους οι οποίοι δεν είναι αυτοί που μου δίνανε. Το baby face, ας πούμε, που λέμε. Ναι, ναι. Ναι, γιατί ήταν αδιέξοδο από ένα σημείο και μετά. Καλούμουν να παίξω τον ίδιο ρόλο με άλλο όνομα. Πόσο έχετε αλλάξει ως άνθρωπος μετά την περιπέτεια της υγείας σας? Νομίζω λιγότερο από αυτό που πιστεύω. Δηλαδή? Δηλαδή, όσο απομακρύνομαι από την περίοδο εκείνη, συνειδητοποιώ ότι τίνω να επιστρέψω σε συνήθειες παλιές. Και αυτό γιατί κατάλαβα ότι ο εγκέφαλός μου έχει αναπτύξει μια άμυνα για να ξεχάσει αυτή την περίοδο, να σβήνει πράγματα. Και μάλιστα συζητούσα και με μία φίλη που είχαμε νοσήσει την ίδια περίοδο και λέγαμε αυτό ακριβώς, ότι νιώθουμε πολλές φορές σαν να μην έχει συμβεί σε εμάς. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό. Αν ξεχάσεις ότι συνέβη σε σένα, θα αρχίσεις να κάνεις πάλι τα ίδια. Θα αρχίσεις πάλι να ακολουθείς έναν τρόπο ζωής, ο οποίος είναι πάρα πολύ πιθανό να σου οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση. Ανθυγιεινό τρόπο ζωής. Και δεν μιλάω μόνο για τις τροφές, αυτά που πίνουμε, αν γυμναζόμαστε ή όχι. Μιλάμε και για την ψυχή μας. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει κάποιες αλλαγές, είναι σοβαρές στη ζωή μου. Έχω αποφασίσει ποιες είναι αυτές οι δουλειές που με στρεσάρουν πάρα πολύ και δεν τις κάνω. Ποιοι είναι οι συνεργάτες που με στρεσάρουν πάρα πολύ και δεν συνεργάζομαι μαζί τους. Βρεθήκατε ποτέ στη θέση να έχετε ερωτήματα για το αν θα πρέπει να επικοινωνήσετε το πρόβλημα υγείας σας ή όχι? Εγώ έπρεπε να αποφασίσω αν αυτό που μου συμβαίνει έχει νόημα να το μοιραστώ με τον κόσμο ή αν θα συνεχίσω να λέω ψέματα στον κόσμο ότι ο λόγος που δεν έχω μαλλιά είναι γιατί έχω κουρέψει το κεφάλι μου για κάποιο ρόλο. Ξέρεις, υπάρχει και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την αισθητική, γιατί πολλοί άνθρωποι νιώθουν ωραία με το να έρχονται και να σου λένε «Α, δεν σου πάνε, γιατί πήγες και το ξύρισες στο κεφάλι σου, έλα μια χαρά παιδί είσαι τώρα, τι πήγες και έγινες έτσι». Και μια, δυο, τρεις φορές κάπως θα το καταπιείς, αλλά από ένα σημείο και μετά, αφού δεν είσαι στον έλεγχο σου, μπορεί και να σε πληγώνει βαθιά. Κύριε Αλμπάνη, ελπίζω να σας βοήθησε αυτή η συνάντησή μας. Πολύ, πόσα. Θα τα πείτε με τη γραμματέα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Εγώ όχι. Να είστε καλά.